Ξεκινάμε λοιπόν με unboxing από το The City of Kings. Είναι αυτό το μεγάλο κουτί που βλέπετε εδώ μπροστά σας. Θα σας δείξουμε την Collector's Edition, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει το Collector Edition Pledge, που περιλαμβάνει την upgraded έκδοση με τα upgraded component. Θα πούμε κάποιες διαφορές για τη retail. Έχουμε γυρίσει βίντεο για το πώς παίζεται. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας εντυπωσίασε πάρα πολύ, εξαιρετικό. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τσεκάρουν όσοι παίζουν solo games, όσους αρέσουν τα dungeon crawler με ένα twist διαφορετικό, και σε όσους επίσης θέλουν να δουν κάτι φρέσκο και διαφορετικό, αλλά καλοσχεδιασμένο, συνεχίζω, να ξεχωρίζει από το χαμό παιχνιδιών που έχουν κατακλείσει την αγορά. Και επειδή αυτό είναι το Collector Edition, έχει εκτός από τα Deluxe Component μέσα, έχει τους extra ήρωες και τις μινιατούρες και το καθεξής. Θα τα δείξουμε όλα επί της ευκαιρίας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Καταρχήν το κουτί, δείτε, δεν είναι κουτί, είναι κυβότιο. Θεωρώ ότι το βάρος του είναι παρόμοιο με το Twilight Imperium 4, ίσως και πιο βαρύ. Ξεγελάει, γιατί το σχήμα του δεν είναι το κλασικό μακρόστινο που έχουν τα site και ούτω καθεξής. Έχει πολύ ωραία εικονογράφηση και στο πίσω μέρος. Είναι ένα παιχνίδι για έως 4 παίκτες, ηλικίες 14 και πάνω. 45 με 90 λεπτά, ναι, εκεί περίπου. Δηλαδή, μια μισή με 2 ώρες θα έλεγα η παρτίδα, ιδίως αν είναι οι πρώτες μας. Γενικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι έχει πολλά να δώσει. Έχουμε γυρίσει με τον Άρη το How to Play Video. Έχουμε ενθουσιαστεί όλοι στην παρέα και το προτείνουμε να είναι επιφύλακτα. Πάμε λοιπόν να δούμε μέσα τι υπάρχει. Ανοίγουμε το κουτί. Το κουτί είναι εξαιρετικά sturdy, σκληρό. Δεν είναι ενισχυμένο, θυμίζει σε ποιότητα. Τι να σα δώσω να καταλάβετε, αντίστοιχα παιχνίδια τη Eagle Griffon. Πολύ χοντρό, δηλαδή Λισμπόα και ούτω καθεξής. Ανθεκτικό. Και αν και είναι λιτό και απλά περιέχει αυτό το μαύρο ματ design στο εξωτερικό, παρ' όλα αυτά είναι ωραίο και δείχνει ωραίο και στη βιβλιοθήκη μας. Αγόρασε, Βαγγέλη, ένα παιχνίδι γιατί δείχνει ωραίο στη βιβλιοθήκη? Φυσικά και όχι. Παρ' όλα αυτά, λεπτομέρειες τις κοιτάμε όλες. Λοιπόν, τι βρίσκουμε μέσα? Βρίσκουμε ένα κάρο σακουλάκια, ευχαριστούμε. Τρία πουγιά, τα οποία είναι αρκετά καλής ποιότητας. Είναι βελούδινα, μεγάλο μέγεθος, χωράει πολύ εύκολα το χέρι μέσα. Και έχουμε το hard που είναι τυπωμένο, το easy και το medium. Αυτό έχει να κάνει για τα abilities των τεράτων, όταν τραβάμε για να φτιάξουμε τα τέρατα που βρίσκουμε καθώς περιπλανούμαστε στο βασίλειο. Θεματικά το παιχνίδι έχει αρκετά πλούσιο lore. Παρόλο που η ιστορία δεν είναι το κομμάτι το οποίο βγάζει μπροστά το πιο δυνατό του, έχει πλούσια ιστορία και έχει ωραίο θέμα, αλλά εστιάζει περισσότερο στους μηχανισμούς και στο παζλοειδές στοιχείο στο οποίο λύνει την περιπέτεια. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχει ιστορία, έχει πολύ ωραία ιστορία και αρκετά ενδιαφέρον να την παρακολουθήσει κανείς. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο βρίσκουμε μέσα. Βρίσκουμε αυτές τις κάρτες, θα επανέλθουμε σε λίγο. Τα deluxe components θα τα ανοίξουμε. Standees, έξτρα κάρτες, ζάρια, δείκτες για τους παίκτες, άλλο ένα deck. Αυτά τα πολύ ωραία trays, τα οποία είναι πρακτικά, τα είδαμε στην πράξη όταν παίξαμε το βίντεο και γυρίσαμε και το βίντεο και τα χρησιμοποιούσαμε καθώς παίζαμε. Είναι πολύ πρακτικά, ωστόσο έχουν ένα μειονέκτημα και πρέπει να τα λέμε όλα. Δεν μας άρεσε το ότι θα μπορούσε να είναι όπως είναι αντίστοιχα τις game trays που το βάζεις και κουμπώνει. Αυτό όταν το βάλεις μπορεί να σου πέσει πάρα πολύ εύκολα, οπότε να βιάσει τα πάντα μέσα στο κουτί πάλι. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, ο φίλος μου Άρης, για παράδειγμα, βάλει ένα λαστιχάκι. Και το λέω γιατί είναι κρίμα, γιατί είναι κάτι τόσο ωραίο και πρακτικό, απαραίτητο αυτό το τρέι. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει δύο εγκοπές έτσι ώστε να μαγκώνει και να κλείνει και να μην έχει το φόβο ότι θα ανοίξουν. Λεπτομέρεια, παρόλο αυτά έχετε υπόψη σας, ότι μην τα τοποθηκεύσετε έτσι τα μύδια πράγματα που έχει μέσα το παιχνίδι, γιατί θα σας φύγουν από εδώ και από εκεί. Αυτό εδώ δεν είναι spinner, παρόλο που μοιάζει με τα spinner και θα έκανε πολλούς να τρέξουν μακριά από την συνέχεια αυτού του βίντεο. Είναι ένας δείκτης ο οποίος δείχνει την πορεία της ημέρας. Λοιπόν, χρήσιμο, quick trace setup, μας δείχνει πολύ όμορφα πού να βάλουμε τι και βολεύει γιατί σε καθοδηγεί στο tray 1 και στο tray 2 πώς να τα τακτοποιήσεις. Λεπτομέρεια αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ένα κείμενο για να ξεκινήσει η ιστορία όμορφα. The adventure starts here. Γενικά σε κανόνες είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει δύσκολους κανόνες. Έχει κάποια πράγματα αρκετά τα οποία πρέπει να δει κανείς. Παρ' όλα αυτά όλα βγάζουν νόημα και φαίνεται ότι είναι δεμένα σωστά. Το rulebook πρώτον είναι πολύ καλής ποιότητας, πολύ καλά δομημένο και
Έχει εικονογράφηση παραδείγματα για να βοηθήσει να καταλάβουμε τα πάντα, που είναι καλό. Γυαλίζει λίγο η οθόνη. Αυτό είναι το ένα, με ένα summary για το τέλος. Τέλεια. Και εδώ είναι ένα quick reference, το οποίο πάλι βοηθάει, το κάνουν όλο και περισσότεροι εταιρείες τελευταία. Συνοψίζουν κανόνες και σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού σε ένα δεύτερο booklet, έτσι ώστε να μπορείς να βρίσκεις εύκολα αυτά που θέλεις στο παιχνίδι. Έχουμε γυρίσει how to play video, δεν το έχουμε ανεβάσει, θα το ανεβάσουμε στη συνέχεια αφού ανεβάσουμε πρώτο το unboxing, αμέσως μετά, για να δείτε με τη σειρά και το unboxing όσοι θέλετε, να δείτε την ποιότητα των υλικών, αλλά και το πώς παίζει το παιχνίδι. Προτείνω να δείτε και τα δύο, και κυρίως το how to play video, για να καταλάβετε πώς παίζει. Λοιπόν, αυτά είναι token για κάποια τέρατα. Αυτό που έχουν τα τέρατα, θα το δείτε και στο how to play video, υπάρχουν σταντίς και δείκτες που μπαίνουν πάνω στο χάρτη. Ωστόσο, το τέρας είναι απλά μια αφαιρετική εικονογράφηση και κουμπώνει από κάτω ένα set με tile με abilities που σου δείχνει πόση ζωή έχει, πόσο range έχει, ποια abilities έχει. Συν πάνω βάζουμε δείκτες με διάφορα special abilities και κάθε φορά φτιάχνεις ένα πολύ custom monster, το οποίο περιπλανείται πάνω στη γη του βασιλείου που παίζουμε θυματικά και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν μέρος ιστορίας. Πολλοί το κατακρίνουν ότι ναι, είναι ωραίο σαν μηχανιστικά και είναι πολύ ωραίο γιατί σου δίνει ευελιξία και επαναπαιξιμότητα κάθε φορά στα τέραντα και είναι ένα puzzle το πώς θα το λύσεις. Αλλά ωστόσο δεν τους βγάζει νόημα το ότι ένα γραφικό απλά απεικονίζει, δηλαδή φανταστείτε ότι είναι αυτό το γραφικό και παίρνεις το αντίστοιχο token και το βάζεις πάνω στο χάρτη και το κινείς με ένα σταντί. Μπορεί να είναι λίγο disconnected θεωρητικά το θέμα. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά δεν με πείραξε καθόλου. Βρήκα πολύ καινοτόμα την ιδέα του να κολλάς από κάτω δεύτερο tile, θα τα δείξουμε πια tile, και να κομπάρουν τα στατιστικά με το συγκεκριμένο και να υπάρχουν διάφορα πλάσματα τα οποία παίζουν στο τέλος κάθε. Το monster το παίρνει ο κάθε παίκτης μπροστά του, αυτός που το ανακαλύπτει. Οπότε θα το επιτεθεί στο τέλος κάθε γύρου του παίκτη, όπως θα δούμε στο how to play video. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπολογίσεις πολύ σωστά, σχεδόν σαν puzzle, το πώς θα κινηθείς και τι θα κάνεις στο χάρτη. Achievements για να το παίξεις σαν campaign. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη επαναπαιξιμότητα, γιατί προφανώς η ιστορία, δείτε λίγο πόσα είναι τα. Δεν υπάρχει έτσι, γι' αυτό είναι και τόσο βαρύ το παιχνίδι, πόσα είναι τα cardboards. Έχει πολύ μεγάλη επαναπαιξιμότητα, γιατί πέρα από το πώς θα το παίξεις πρακτικά την ιστορία, δεν σημαίνει ότι μπορείς να ξαναδοκιμάσεις, να ξαναπαίξεις ένα μεμονωμένο κομμάτι και να δεις κάποια πράγματα ή να ευχαριστηθείς ένα ανεξάρτητο session. Λοιπόν, αυτά εδώ, τα οποία φαίνεται κάτι πολυτελές και όχι απαραίτητο, σας πληροφορώ ότι είναι must. Όσοι έχουν πάρει τη retail έκδοση πρέπει να φροντίσουν να τα απομυθευτούν είτε από το site της εταιρείας είτε από καταστήματα. Ήδη ξέρω άτομα που σπέβδουν να τα πάρουν. Γιατί? Όπως είδατε στο how to play video, αυτός είναι ένας ήρωας. Αυτός είναι ένας άλλος ήρωας. Πολύ ωραία. Ένας άλλος ήρωας. Όλα αυτά είναι από το βασικό, έτσι. Άλλος ήρωας. Άλλος ήρωας. Και άλλος ήρωας. Πολύ ωραία και πολύ καλά. Οι ήρωες έχουν πολύ ωραία πληροφορία, πολύ ωραία εξέλιξη στατιστικά, στη δύναμη, στο range, στο πόσο κινούνται, στους εργάτες που έχουν, που μαζεύουν πράγματα πάνω στο χάρτη και τους παίρνουν resources για να έχουν το experience τους και το καθεξής. Το παιχνίδι αυτό δεν παίζεται πρακτικά χωρίς αυτό εδώ, το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί τι κάνει. Μπαίνει σαν overlay πάνω από το player board του παίκτη και σε όλες αυτές τις θέσεις μπαίνουν κυβάκια που δείχνουν πώς είναι η δύναμη του κάθε παίκτη, πόσο είναι το attack του, πόσο είναι το heal του που μπορεί να κάνει στον ίδιο και στους άλλους, πόσο είναι διάφορα στατιστικά και ούτω καθεξής. Εδώ μπαίνουν οι εργάτες και κάνει τα action, γιατί έχει worker placement το παιχνίδι μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία. Και εδώ έχει ένα φανταστικό tech tree για την εξέλιξη του χαρακτήρα. Ξεκινάς και παίρνεις βάζοντας δείκτες πάνω διάφορα abilities και κάθε φορά ανεβαίνεις προς το πάνω. Εξηγείται πάρα πολύ ωραία στο how to play video από τον Άρη και προτείνω να το δείτε. Και εδώ μπαίνουν κάρτες οι οποίες συνεχίζουν το tech tree για να σου δώσουν και άλλες επιλογές καθώς κάνεις level up και να βαθμίζεις το χαρακτήρα σου. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, ωστόσο αν δεν έχεις αυτό, φαντάζεστε ότι αν υπάρχουν εδώ ξύλινα δικτάκια τέτοια, με ένα απλό κούνημα θα γίνει το κακό ο χαμός ο ίδιος. Δηλαδή θα μετακινούνται όλα, θα χάνονται όλα τα στατιστικά και όλη η ισορροπία του παιχνιδιού. Πρακτικά, όσοι το έχουν το παιχνίδι και ενδιαφέρονται για το παιχνίδι, φροντίστε να πάρετε και τα overlay. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για. Όχι μόνο εγώ, ουσιαστικά όλοι, ότι είναι απαραίτητο για να παίξεις το παιχνίδι και να το ευχαριστηθείς. Αλλιώς θα έχει το φαινόμενο όσοι έχετε το Terraforming Mars, του σκουντάω τα κυβάκια, τα σπρώχνω και χάνεται η ισορροπία και πού είναι τι. Ωραία, να βάζουμε λοιπόν αυτό μέσα. Θα το βγάλουμε αυτό λίγο στην άκρη για να δείξουμε τα υπόλοιπα.
Είδαμε λοιπόν τους χαρακτήρες που έχει το βασικό παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, θα κάνουμε μια παύση για να δείξουμε την Collector Edition, η οποία αντί για σταντής, κανονικά είναι σταντής για τους χαρακτήρες που μπαίνουν πάνω σε βάσεις αντίστοιχες με τον Gloomhaven και κινείς τους ήρωες πάνω στη γη που παίζει στην περιπέτεια. Υπάρχει και αυτό το Hero Pack που ήταν στο Kickstarter. Θεωρώ ότι όλα μπορείτε να πάρεις πλέον από το, αν θυμάμαι καλά, από το στο retail, απλά σαν έξτρα. Το οποίο δίνει τους χαρακτήρες σε μινιατούρες. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικά εντυπωσιακό. Είναι ωραίες οι πλαστικές μινιατούρες, είναι ωραίες, ωραία η λεπτομέρειά τους. Δεν είναι βέβαια κάτι το φοβερό, το ξαναλέω έτσι. Είναι, αν δείτε, κάτι το συνηθισμένο χωρίς πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Απλά οκ, okay, ενδιαφέρον. Και φυσικά δεν είναι και απαραίτητο. Απλά αν δεν θέλετε να έχετε σταντής για τους ήρωες, όχι για τα τέρατα, και θέλετε να έχετε μινιατούρες, προμηθευτείτε και αυτό το pack. Αυτό το πράγμα, όπως βλέπετε, δεν είναι τέρας, είναι ένας από τους ήρωες. Λεπτομέρεια, να τις δείξω λίγο από κοντά, ξανά άλλη μια φορά, για να δείτε τις μινιατούρες. Έρχονται έξτρα, ή αν έπαιρνε κάποιος το Collector's Edition από το Kickstarter ή σαν αντών μπορούσε να τα πάρει. Okay, όποιος θέλει μινιατούρες μπορεί να το πάρει, δεν είναι ωστόσο απαραίτητο, ξαναλέω. Απλά έκανα μια παύση για να δείξω εδώ κάτι το οποίο είναι έξτρα στο παιχνίδι. Το οποίο μπαίνει σε αυτό το κουτάκι εδώ. Αυτοί είναι οι χαρακτήρες, αν τους δείτε, όπως είναι τα rendering που είχαν και στην καμπάνια. Σε αυτό το κουτάκι εδώ. Και από πίσω είναι έτσι, μαζί με την εικονογράφησή τους. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Υπάρχουν όλα αυτά τα punchboard εδώ, τα οποία προφανώς δεν θα τα ανοίξουμε όλα, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια μέρα unpunching. Να δείξω ότι η ποιότητα είναι ok, δεν είναι κάτι το κακό, δεν είναι κάτι το καλό, είναι μια χαρά. Αυτό που θέλω να σας δείξω εδώ είναι οι abilities. Όπως βλέπετε, υπάρχουν τα abilities αριθμημένα. Γιατί καθώς ξεκινάς και έχεις χαμηλό level, αντιμετωπίζεις πιο αδύναμα κτίρια και τέρατα και ούτω καθεξής πάνω στο χάρτη. Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει είναι, καταρχήν σου λέει με πόσον αριθμό παικτών από πίσω θα μπουν αυτά ή όχι, και από εδώ είναι τα στατιστικά τους. Πολύ ωραία λοιπόν, όταν θα πάρεις, όπως σας έδειξα πριν, ένα τέρας όπως αυτό, θα το τραβήξεις και θα κολλήσεις από κάτω αυτό εδώ και το συγκεκριμένο πλέον τέρας του κάνεις adjust την ζωή να έχει 35 με ένα κυβάκι εδώ και έχει όλα τα στατιστικά που βλέπουμε. Αυτό το κάνει αρκετά ενδιαφέρον γιατί μαζί με τις ιδιότητες που τραβάμε το πουγγί που σας είπα, το easy, medium και hard, τραβάμε special abilities που είναι να δηλητηριάζουν, να κάνουν stun, να κάνουν διάφορα πράγματα τα τέρατα στους ήρωές μας και στους εργάτες τους που είναι πάνω στο χάρτη, με αποτέλεσμα κάθε πλάσμα, τόσο λόγω της καρτέλας των στατιστικών από κάτω, όσο λόγω των abilities, θα δείξουμε μερικά στην ταμπλέτα, στην καρτέλα μετά, που κομπάρουν πάνω και φαίνεται εδώ ποια θα τραβήξουμε κτλ. Δίνουν μια ιδιαίτερη χρειά στα πλάσματα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Και φυσικά δίνουν αρκετή επαναπαιξιμότητα και ποικιλία. Για παράδειγμα αυτό εδώ είναι ένα από τα abilities, αν θυμάμαι καλά, των τεράτων που μπαίνουν πάνω εδώ και φαίνεται μαζί με τα υπόλοιπα ποια χαρακτηριστικά έχουν. Okay, να ξεπαντσάρουμε και τα τελευταία για να δείξουμε ότι είναι μια χαρά, ναι, κανένα πρόβλημα. Όλα βγαίνουν πολύ εύκολα από τις καρτέλες, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν σκίζεται κάτι, δεν παραποιείται κάτι. Τέλεια. Λοιπόν, το βάζω αυτό στην άκρη, να σας δείξω εντάχει λίγο τα υπόλοιπα boards. Εδώ μπαίνει σε αυτό εδώ μπαίνει το ρόντελ. Δεν το κάνουμε spin, απλά το γυρίζουμε για να δείχνουμε τη μέρα, αν είναι early morning, late morning, midday και ούτω καθεξής, afternoon, evening και midnight. Και ανάλογα με τα στατιστικά, βλέπουμε εδώ, συγγνώμη, αυτό που σας έδειξα πριν δεν ήταν το... Είναι κάποιες ιδιότητες εδώ που τρικάρουν, ok. Μετά, αυτό μπαίνει από κάτω από το κεντρικό ταμπλό. Είναι διπλής όψεως. Αυτό φτιάχνει το χάρτη μας. Θα δείξω λίγο και πάλι το ρολόι της ημέρας, πώς φαίνεται από κοντά. Αυτό εδώ πώς δουλεύει. Όταν φτιάχνουμε το χάρτη, υπάρχουν τα πράσινα πλακίδια που είναι, για παράδειγμα αυτά, που είναι ορυχεία, πύργη,
και ούτω καθεξής, τα οποία τα φτιάχνουμε ανάλογα με την ιστορία με συγκεκριμένο τρόπο. Και όταν φτιάχνουμε το χάρτη, ξεκινάνε όλοι οι ήρωες από εδώ, φτιάχνουμε το χάρτη ανάλογα με την ιστορία και σε κάποια σημεία πιο απομακρυσμένα βάζουμε και τα αντίστοιχα πορτοκαλί. Οπότε καθώς οι ήρωες ξεκινάνε από την πόλη των βασιλιάδων και επεκτείνονται προς τα εδώ, γίνεται πιο μεγάλο αυτό έτσι όπως καταλαβαίνουμε, με πολλά τέτοια πλακίδια. Απλά σας δείχνω λίγο για να πάρετε μια ιδέα. Δείτε το How to Play βίντεο για να καταλάβετε ακριβώς πώς φτιάχνει το χάρτη και πώς φαντάζει το παιχνίδι πριν το ξεκινήσουμε. Έτσι. Ξεκινάνε από την πόλη των βασιλιάδων και πηγαίνουν, κάνουν explore, κινούνται πάνω στην περιοχή, ανοίγουν, βρίσκουν κρύπτες, βρίσκουν ορυχεία για να παίρνουν resources, βρίσκουν διάφορα μέρη για να συνεχίσουν την περιπέτεια και ούτω καθεξής. Και προχωράει η ιστορία. Το experience εδώ είναι κοινό. Είναι για όλο το party κοινό και κάθε φορά που φτάνουμε σε συγκεκριμένα milestones, ξεκλειδώνουμε είτε να ανεβάσουμε ένα κυβάκι στατιστικό παραπάνω, είτε να πάρουμε ένα δίσκο και να κάνουμε το tech mastery λίγο πιο advanced και ούτω καθεξής. Και εδώ είναι το hop και το morale. Αν οποιοδήποτε από τα δύο αυτό πέσει στο 0 ή αυτό πέσει στο 0, τότε χάνουμε. Όλα αυτά εξηγούνται με ακριβή λεπτομέρεια στο βίντεο. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες γιατί δεν είναι σκοπός του βίντεο αυτός. Σας προτείνω ωστόσο να το δείτε γιατί είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο παιχνίδι και ήδη όσοι το έχουν δει, έχουν πάρει μια γεύση, έχουν εντυπωσιαστεί. Δείχνω μερικές καρτέλες ακόμα για να δείτε πόσο ωραίο και ζωντανή είναι η εικονογράφηση. Όλα αυτά είναι τέρατα, βλέπετε, δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από τέρατα, από ιδιότητες και από στατιστικά τεράτων. Όλες οι καρτέλες είναι γεμάτες με τέτοια, οπότε υπάρχει πολλή αυθονία και τα abilities. Δηλαδή, για παράδειγμα, δείτε Lightning Bolt το 27. Μπορεί ένα τέρας να βγει με ένα τέτοιο με Lightning Bolt, με Teleport και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά τα abilities τριγκάρουν όταν σου επιτίθεται το τέρας και σου κάνουν τα δεινά που θα πάθεις. Εδώ, να, ας πούμε, ο ήρωας σας έδειξα πριν το Tank είναι σταντί το οποίο κυκλοφορεί έτσι πάνω στο χάρτη. Okay. Μικρή λεπτομέρεια τώρα, δεν είναι απαραίτητο κάποιος να πάει να πάρει για τον λόγο αυτό μινιατούρες. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι προσωπικά μου αρέσουν μινιατούρες γιατί είναι λίγο πιο μικρές και πάνω στο χάρτη, όταν βάλεις όλο αυτό, σου κρύβει κάποια από την πληροφορία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν είναι εδώ, δεν βλέπεις τι είναι από πίσω, έτσι. Σου κρύβει ένα μεγάλο μέρος. Από αυτή την άποψη περισσότερο προτείνω τις μινιατούρες και όχι από το ότι είναι κάτι το εντυπωσιακό. Ωραία, όμορφη εικονογράφηση εδώ. Εδώ αυτοί είναι οι εργάτες. Δηλαδή, ο κάθε παίκτης στο χρώμα του έχει δύο εργάτες, τον ένα τον ξεκλειδώνει και με τον ένα ξεκινάει, οι οποίοι παίζουν παράλληλα με τον ήρωα. Γιατί όταν βάζεις τις ενέργειες να κάνεις, μπορεί να κινήσεις τον εαυτό σου, να κινήσεις τον εργάτη σου για να πάει να συλλέξει φερρυπίν resources και ούτω καθεξής, ή να κάνουν explore. Και είναι ένα παράλληλο στοιχείο με την εξερεύνηση. Δηλαδή, δεν έχω δει ξανά σε παιχνίδι το adventuring μαζί με παράλληλο worker placement και resource management με αυτόν τον τρόπο που το κάνει αυτό το παιχνίδι. Όλα αυτά σε ένα πολύ ωραίο πακέτο παζλοειδές σχετικά, σχεδόν μπορώ να πω. Περισσότεροι χαρακτήρες, περισσότερα tile, βλέπουμε περισσότερα στατιστικά, περισσότερα abilities των τεράτων και ούτω καθεξής. Αυτά που βλέπουμε ψάρι, ξύλο, πέτρα κτλ. Στο πλάι είναι στη retail έκδοση, αντί δηλαδή για custom resources που είναι αυτά εδώ, που μπορείτε να πάρετε για άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, αν έχετε για παράδειγμα ξύλα, πέτρες, custom κτλ. Άλλο παιχνίδι, μπορείτε να πάρετε να χρησιμοποιήσετε αυτά. Δεν είναι ανάγκη να πάρετε την collector edition μόνο και μόνο γι' αυτό, εκτός αν τα θέλετε όλα για κάποιο λόγο, συλλεκτικά. Ξέρω κάποιους που τα θέλουν. Άλλη μία καρτέλα. Άλλη μία καρτέλα. Δείτε εδώ τα σταυροδρόμια, στα οποία γίνεται και εκεί adventuring, ορυχεία και ούτω καθεξής. Άλλη μία καρτέλα. Έχει πάρα πολύ υλικό το παιχνίδι. Και γι' αυτό και είναι πολύ χρήσιμα τα trace που έχει μέσα. Άλλη καρτέλα, άλλη καρτέλα. Τις περνά λίγο γρήγορα γιατί δεν είναι το νόημα τώρα να σας καθυστερήσω με το τι έχει το κάθε τι, απλά σας δείχνω το πόσο πολύ υλικό υπάρχει. Όλα αυτά προσθέτουν στο replayability, στο ενδιαφέρον του παιχνιδιού και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ υλικό. Όλα αυτά είναι μέσα στο retail. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω για να αρχίσουμε λίγο να μαζεύουμε γιατί θέλω να δείξουμε και τους ήρωσους έξτρα είναι να τα βάλω λίγο αυτά στην άκρη μέσα εδώ μαζί με τα φύλλα των ηρώων. Να δούμε λίγο μερικές κάρτες. Με συγχωρείτε. Η παραγωγή πάντως είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ ικανοποιημένη τόσο από το οπτικό όσο την παρουσία που δεν είναι πολύ καλά με ένα πολύ καλό σχεδιασμένο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Ωραία, τα βάζω όλα λίγο εδώ τώρα
όπως να είναι, για να γλιτώσουμε χώρο και να πάμε. Τα πλακίδια είναι πολύ όμορφα. Έχουν μια διαφορετική εικονογράφηση, δηλαδή θεωρώ ότι αν δείτε την εικονογράφηση από κοντά, έχει το δικό της χαρακτήρα, είναι λίγο διαφορετικό, για να μην είναι και όλα τα πράγματα συνηθισμένα. Ξεφεύγει τόσο σχεδιαστικά όσο και οπτικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει και για μένα αυτό είναι θετικό. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάρτες. Αυτές οι κάρτες εδώ καθορίζουν το AI την κίνηση path στο 1, path 2, path 3 ή 4 όταν κινούνται τα τέρατα ή όταν πρέπει να κινηθεί κάτι μέσα στο παιχνίδι. Συγγνώμη. Κάρτες εξοπλισμό, να δείξουμε μερικές. Πολύ όμορφη εικονογράφηση, ζωντανή, ωραία χρώματα. Εδώ αυτά είναι quest. Περισσότερες κάρτες εδώ. Linen finish ποιότητα, πάρα πολύ καλό. Η παραγωγή των καρτών. Συνεχίζουν να δίνουν στην, ας πούμε, πλούσια παραγωγή του παιχνιδιού. Περισσότερα quest, όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά, έτσι. Είναι όλα αυτά με αυτό το backing, από εδώ. Αριθμό καρτών. Αυτά είναι οι εξοπλισμοί που είναι με το καραβάνι. Μπορείς να βρεις ακόμα και ψάχνοντας μέσα στην περιπέτεια και ακολουθώντας την ιστορία, ακολουθώντας στοιχεία για να πάτε να δείτε πού είναι το κακό που έχει ξεσπάσει την περιοχή και ποιος είναι ο σκοπός του και να προσπαθήσετε να φέρετε ισορροπία στο βασίλειο, έξω από την πόλη του βασιλιάδων. Γιατί είναι το τελευταίο χειρό ουσιαστικά η πόλη του βασιλιάδων. Μπορείτε να βρείτε καραβάνια για να ανταλλάξετε εξοπλισμό, να πάρετε καινούργια πράγματα, να βάλετε στο χέρι σας, στο κεφάλι σας, ασπίδες, μπότες. Που ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι απλά ανεβάζω τα στατιστικά. Όπως βλέπουμε, παίρνουμε δηλαδή πλάς ένα σε όλα τα στατιστικά που δίνουν από κάτω όταν φοράς αυτό τον εξοπλισμό. Ωραία εικονογράφηση, πολύ ωραία ποιότητα. Ας το βάλουμε και αυτό εδώ. Να ανοίξουμε και τις τελευταίες κάρτες, μερικές ακόμα. Αυτά ίσως είναι Kickstarter exclusive, γι' αυτό βλέπω να είναι χώρια, ενώ είναι ίδιου τύπου κάρτες. Υποθέτω σχεδόν βέβαια, το ίδιο και από εδώ. Όπως βλέπουμε τα υλικά για να πάρουμε τα στατιστικά από κάτω, από ένα... από ένα item πρέπει να πληρώσουμε, ας πούμε, εδώ ένα ψάρι και μία πέτρα για παράδειγμα. Εδώ, για να πάρουμε αυτή την πανοπλία πρέπει να δώσουμε 1, 2, 3, 4, 5 και μία πέτρα και ούτω καθεξής. Και παίρνουμε το reward που δείχνει από πάρα πολλές κάρτες. Ξαναδείχνω τον αριθμό καρτών. Φοβερό. Οι μικρές καρτούλες αυτές είναι το ωραίο του παιχνιδιού. Αν θυμάστε το tech tree που σας έδινα στην αριστερή πλευρά του player board, προσθέτεις έξτρα κάρτες και κοιτάς τη replayability. Και καθώς προχωράς στους δείκτες σου, παίρνεις έξτρα στατιστικά ανάλογα με το τι πατάει πάνω το marker σου. Οι ιδιότητες που έχουν κείμενο. Πολύ ωραία λεπτομέρεια και πολύ ωραίο τρόπο να κάνεις upgrade το χαρακτήρα σου. Ο χαρακτήρας όταν γίνεται upgrade σε αυτό το παιχνίδι δεν το περνάς σε επόμενο. Μπορεί να το παίξεις και μόνο μία φορά σε ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Δεν σώζεις κάτι αν δεν παίξεις όλη την ιστορία. Επιπλέον αυτές οι κάρτες εδώ που δίνουν για το σενάριο setup πώς να φτιάξεις το χάρτη, που σας είπα πώς φτιάχνει το χάρτη με τα πράσινα και κόκκινα πλακίδια από το πίσω μέρος, πολύ μεγάλη ποικιλία. Και εδώ η ιστορία. Δεν θα δείξω πολλά, το κάνω εντάχει γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler σε όσους θέλουν να ανακαλύψουν μόνοι τους. Πάλι έχει να κάνει με την ιστορία, κείμενο, τι ψάχνεις, πλούσιο κείμενο πάνω στην κάρτα, δεν είναι κάτι απλό flavor και τι πας να εξερευνήσεις και να βρεις. Λοιπόν, αυτά είναι από τις κάρτες. Σταντής, για να μπαίνουν όλοι οι εχθροί και όλα τα τέρατα. Τα ζάρια, το παιχνίδι δεν έχει ζάρια στην... έχει ζάρια για να μαζέψει resources
και για αν έχεις τύχη, μπαίνεις κάποια dice roll για να έχεις παραπάνω επιτυχία για χτύπημα, για παράδειγμα. Οπότε θεωρώ ότι το στοιχείο της τύχης το κάνει σχεδόν μηδενικό, θα έλεγα, σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Τα ζάρια είναι αρκετά όμορφα σε παραγωγή, custom, ωραία στο χέρι. Αυτό είναι όλοι οι δείκτες στα χρώματα των παικτών, δεν είναι κάτι διαφορετικό, σακουλάκια και κυβάκια και δισκάκια για να μαρκάρεις με τα κυβάκια το πώς ανεβαίνουν τα στατιστικά σου και με τα δισκάκια τα skill σου. Και το τελευταίο είναι τα custom resources, εργαλεία, φαγητό, ψάρι, πέτρες και ξύλο. Όμορφα μικρά resources, custom, από το να έχεις απλά κυβάκια ή χαρτών 9 token που έχει το βασικό, είναι μια ωραία προσθήκη, αλλά ξαναλέω, μπορείτε αν έχετε άλλα παιχνίδια που έχουν custom resources να χρησιμοποιήσετε αυτά και είναι μια χαρά. Λοιπόν, οπότε αυτό που κάνω είναι, τα βάζω όλα λίγο στην άκρη, γιατί έχουμε δει αυτή τη στιγμή όλο το core box. Είπα ποια πράγματα είναι εκτός retail, έτσι. Retail ή μη, σας προτείνω το παιχνίδι ανεπιφύλακτα. Είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι παιχνίδι που έχει πολύ gameplay να δώσει. Είναι παιχνίδι που όσοι, σε όσους αρέσει το Gloomhaven, το Sword and Sorcery και τα σχετικά καινούργια πάρα πολύ καλά rated παιχνίδια, είναι ένα παιχνίδι το οποίο εύκολα μπαίνει σαν τρίτο στη βιβλιοθήκη. Έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει πλούσιο κόσμο, πολύ επαναπαιξιμότητα, φρεσκάδα και πολύ ωραίο σχεδιασμό, θα έλεγα. Οπότε όλα αυτά θα τα βάλω λίγο στην άκρη για να σας δείξω, αφού κλείσουμε αυτό το τεράστιο κουτί. Εντάξει, καταλαβαίνετε, το tray είναι must, δεν είναι, το συζητάμε, γιατί γίνεται ο κακός ο χαμός. Δηλαδή είναι, το παιχνίδι είναι τεράστιο, κυριολεκτικά. Και το μόνο κακό του είναι ότι έχει περίεργο σχήμα κουτιού, που σημαίνει ότι στη βιβλιοθήκη, όσοι έχετε κάλαξ, δεν ξέρω τι βιβλιοθήκες έχουν οι υπόλοιποι, θα έχετε θέμα που θα το βάλετε. Θα σας πιάσει ατσούμπαλα πάρα πολύ χώρο. Αλλά χαλάλι του. Λοιπόν, ας το βάλουμε στην άκρη αυτό. Και ας δούμε και τα υπόλοιπα που υπάρχει στο collector's pack. Προχωράμε λοιπόν. Τις μινιατούρες τις είδαμε. Τα άλλα δύο πράγματα που ερχόντουσαν με το collector's pack είναι αυτά εδώ τα δύο κουτιά, τα οποία είναι έξτρα χαρακτήρες. Κάθε κουτί έχει δύο χαρακτήρες, τα ονόματά τους είναι εδώ, Γιάννα και Κούμα, και Ραπουίλ και Νεόμπα. Είναι κουτάκια έξτρα, τα οποία προσωπικά θα τα βάλω μέσα στο βασικό κουτί, γιατί νομίζω υπάρχει χώρος. Ωστόσο, ίδια εξαιρετική ποιότητα του κουτιού, character abilities, extra token, σταντής και κάποια extra token και δείκτες. Δεν είναι μόνο οι χαρακτήρες δηλαδή, έχει και άλλα πράγματα. Καλύτερη ποιότητα, γιατί δεν είναι απλό φύλλο, είναι cardboard εδώ οι χαρακτήρες αυτοί. Πάλι μπαίνει όμως πάνω το overlay και πάλι κάνουν το ίδιο, παίζουν με τον ίδιο τρόπο, προς το ίδιο, απλά είναι ασύμμετροι χαρακτήρες, ιστορία από πίσω του συγκεκριμένου χαρακτήρα. Να δείξουμε και το δεύτερο. Οι χαρακτήρες είναι περίεργοι γενικά, είναι λίγο πολύ φανταστικό, θα έλεγα, το θέμα τους. Αλλά καλύτερα το cardboard. Θα προτιμούσα να το έχουν και στο core. Λεπτομέρεια, ok. Έξτρα κάρτες, έξτρα ιστορία, έξτρα setup, έξτρα σενάρια, standees και φυσικά δύο μινιατούρες. Τα κουτιά αυτά έρχονται μαζί με τις μινιατούρες, δηλαδή δεν πωλούνται χωριστά, για τους δύο αυτούς χαρακτήρες. Όμορφος αυτός ο χαρακτήρας, διαφορετικός, μοιάζει με γέτη λίγο, περίεργο. Και αυτός εδώ. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι το σούπερ εξαιρετικό ως προς την παραγωγή, η μινιατούρα. Είναι ok, είναι ωραία, δεν είναι κακή. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος στον οποίο θεωρώ ότι είναι χρήσιμες οι μινιατούρες σε αυτό το παιχνίδι είναι γιατί δεν σου κρύβουν το ταμπλό και θες να βλέπεις ωραία το ταμπλό για να έχεις μια γρήγορη σύνοψη και καλή εικόνα του τι γίνεται. Αυτό λοιπόν είναι το ένα pack με τους δύο ήρωες και τις έξτρα σενάρια και έξτρα ιστορίες, και αντίστοιχα υπάρχει άλλο ένα εδώ, ίδια φιλοσοφία, κανόνες,
extra token. Όλα αυτά θα μπουν στο βασικό, όπως καταλαβαίνετε, και είναι καλό αυτό, να γλιτώσει και χώρο. Ο ένας χαρακτήρας είναι αυτός. Μ' αρέσει που έχει το, λίγο την ιστορία και flavor text από πίσω. Αλλά πιο πολύ μ' αρέσει που είναι καλής ποιότητας το χαρτόνι ανθεκτικό σε σχέση με το λεπτό φύλλο. Παρ' όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση είναι must το να έχεις τα πλαστικά overlay από plexiglass. Και αυτός είναι, και αυτή είναι η όμορφη χαρακτήρας. Αυτός, δεν ξέρω τι είναι, ναι, αυτός κύριος. Βιβλιοθηκάριος. Για μένα το παιχνίδι είναι και για πολλούς άλλους που το έχουν παίξει, είναι unplayable χωρίς τα πλαστικά overlay. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει το παιχνίδι, φροντίστε να τα προμηθευτείτε ή αν δεν θέλετε να πάτε να δώσετε τα αρκετά σημαντικά χρήματα που έχουν, νομίζω είναι το τσιμπημένα, μπορείτε να πάτε σε ένα κατάστημα με plexiglass και να ζητήσετε από κάποιον που το έχει να το πάρετε ή να κάνετε σχεδιάγραμμα σε ένα μολύβι, σε ένα χαρτί με μολύβι και να σας φτιάξει πολύ απλά με ένα CNC μηχάνημα ένα τέτοιο αντίστοιχο overlay για κάθε χαρακτήρα. Ωραία, πάει και αυτό. Και το τελευταίο που υπάρχει εδώ είναι αυτό το ντεκάκι με side quest και αυτό ήταν μέρος των Kickstarter Extras. Σε λεπτάκι να πάρουμε ένα κοπίδι. Extra side quest. Τα side quest δεν είναι υποχρεωτικά να τα κάνει κάποιος. Τρέχουν παράλληλα με τα quest και το objective του party. Παρ' όλα αυτά είναι χρήσιμο να τα κυνηγήσεις γιατί σου δίνουν έξτρα ανταμοιβές όπως είναι αναμενόμενο και επιπλέον κανόνες και έξτρα quest ένα ολόκληρο ντεκάκι όπως είναι τα βασικά. Σου δίνουν κανόνες και σου δίνουν έξτρα rewards και έξτρα πράγματα τα οποία δυναμώνουν το χαρακτήρα και σε βοηθάει στο να πας να κυνηγήσεις. Γιατί το λέω, γιατί δεν είναι σημαντικό απλά να τρέξεις να φτάσεις στο end point ενός σενάριο. Μια ιστορία ενός σενάριου, πρέπει να φροντίσεις να έχεις δυναμώσει λίγο, να έχεις βρει πράγματα, να έχεις κάνει upgrade κάποια πράγματα έτσι ώστε να έχεις καλύτερη, να στέκεσαι καλύτερα ώστε να αντιμετωπίσεις τα τέρατα και τα πλάσματα και τα challenges που θα έχει το παιχνίδι στον δρόμο. Οπότε θέλει λίγο, σκέφτω σαν να παίζετε ένα RPG σε ένα video game σε ένα PC. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το unboxing όλου του πακέτου του City of Kings.